Ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Θεόδωρο Κυλακάκη, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνική του συνέντευξη, περιέγραψε τι αλλάζει με τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματο από την 1η Ιανουαρίου 2024. Ο Θεόδωρο Κυλακάκη ανέφερε: Έχουμε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό που δίνει στου προμηθευτέ την ελευθερία να προσφέρουν όσα τιμολόγια θέλουν και να έχουν όποια εμπορική πολιτική θέλουν. Και το κάνουν. Αυτό δημιούργησε το εξή αντικειμενικό θέμα. Έχουμε πολλά διαφορετικά τιμολόγια και ο καταναλωτή βρίσκεται σε αδυναμία να διαπιστώσει Ποιο είναι καλύτερο για αυτόν, ποιο είναι ο φθηνότερο. Στη συνέχεια, ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια αναφέρθηκε στα νέα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματο. Το πράσινο τιμολόγιο είναι ομοιόμορφο, ίδιο για όλου του προμηθευτέ. Συνεπώ, σε αυτό το τιμολόγιο, όποιο είναι φθηνότερο την πρώτη του μήνα θα φαίνεται. Οι καταναλωτέ, παρακολουθώντα τι τιμέ σε αυτό το τιμολόγιο, θα έχουν μία εικόνα για το πώ κινείται η αγορά και θα μπορούν να κάνουν την επιλογή του. Γενικότερα, η αγορά του ηλεκτρισμού έχει την εξή δυσκολία. Δεν ξέρει την τιμή όταν ξεκινάει ο μήνα. Εδώ υπάρχουν τρία τιμολόγια με βάση την αδυναμία να ξέρουμε την τιμή του επόμενου μήνα. Το ένα τιμολόγιο είναι η περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογή. Δηλαδή, δεν ξέρει την τιμή του επόμενου μήνα, παίρνει ένα τιμολόγιο με περιθώριο κέρδου του προμηθευτή σου και ό,τι τιμή βγει. Αυτό το τιμολόγιο δεν έχει αντιστάθμιση κάποιου ρίσκου που αναλαμβάνει, γιατί αν πάει πιο ψηλά η τιμή, θα την πληρώσει ο καταναλωτή. Αν πάει πιο χαμηλά, θα τη γλιτώσει ο καταναλωτή. Η δεύτερη κατηγορία τιμολογίων είναι τα σταθερά τιμολόγια. Τι είναι, παίρνει ένα τιμολόγιο για έναν χρόνο, στο οποίο ξέρει την τιμή. Και το τιμολόγιο αυτό, αν ανέβουν οι τιμέ, θα σου βγει φθηνότερο. Αν πέσουν οι τιμέ, θα σου βγει ακριβότερο. Και έχει μέσα ένα κόστο αντιστάθμιση αυτή τη υπηρεσία, ότι σου δίνει μια σταθερή τιμή. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, θεσπίζονται τέσσερι διακριτέ κατηγορίε τιμολογίων, οι οποίε θα προσφέρονται από όλου του προμηθευτέ ανεξαιρέτως. Το σταθερό τιμολόγιο, με μπλε σήμανση και σταθερή τιμή προμήθεια για όλη την περίοδο τη σύμβαση. Το ειδικό κοινό τιμολόγιο με πράσινη σήμανση, στο οποίο ο προμηθευτή θα ανακοινώνει την τιμή χρέωση έω την πρώτη ημέρα του μήνα εφαρμογή. Δηλαδή, οι καταναλωτέ θα γνωρίζουν κάθε πρώτη του μηνό την τιμή που θα πληρώνουν. Τα λοιπά κειμενόμενα τιμολόγια με κίτρινη σήμανση, στα οποία περιλαμβάνονται τα τιμολόγια με κειμενόμενη χρέωση προμήθεια, όπου η τιμή μεταβάλλεται σύμφωνα με τι διακυμάνσει τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Στα δυναμικά τιμολόγια με πορτοκαλί σήμανση, περιλαμβάνονται τα τιμολόγια των οποίων η τιμή μεταβάλλεται με βάση τιμέ τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρική ενέργεια έντο τη μέρα. Προπόθεση για να προσφερθούν τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι η ύπαρξη εφηβού μετρητή.